Πρώτα έχουμε ζητήσει να κάνει σχέδιο η εταιρεία, η ΔΕΗ θα πρέπει να δει τα οικονομικά της, να κάνει ένα σχέδιο στην πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα μήνυμα, ένα όραμα για τη χώρα και από εκεί θα διαβουλευτούμε μαζί τους επόμενους μήνες. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι δεν προσβεύουμε σε δουλειές των 700 και 800 ευρώ την ημέρα με τον μήνα με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό είναι κάτι που είναι εκτός του προγράμματος της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για το προσωπικό και της ΔΕΗ και έχουμε δεσμευθεί γενικά ό,τι αναπτυξιακό κάνουμε να είναι όχι μόνο για να έχουμε δουλειές, να έχουμε καλές δουλειές. Επομένως, η δικιά μας φιλοδοξία είναι πολύ περισσότερη από αυτό. Είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση την οποία μπορεί να υπάρχει τώρα και όχι να την κρατήσουμε εκεί που είναι. Να βελτιώσουμε τα ποσοστά της ανεργίας και να αναπτύξουμε καινούργιες δουλειές. Ανεξάρτητα χρειάζεται αυτή η περιοχή και καινούργιες δουλειές, ήδη και τώρα υπάρχει ανεργία. Επομένως, εγώ χαιρετίζω και πάλι τη συζήτηση που γίνεται και για άλλους τομείς, εκτός από τους τομείς στους οποίους υπάρχει ήδη δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή. Νομίζω ότι χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, νομίζω χρειάζεται και βιομηχανικός τομέας. Και σε αυτή την περιοχή ειδικά, επειδή έχετε όλη την τεχνογνωσία και το προσωπικό, το είδα, το διαπίστωσα σήμερα, είναι μοναδικό. Δεν έχουν μείνει πολλές περιοχές στην Ελλάδα που έχετε ανθρώπους με τεχνογνωσία σε αυτά τα θέματα, αλλά και για όλη τη χώρα. Δεν μπορεί η χώρα να μείνει πλέον μόνο με υπηρεσίες, πρέπει να ξανααναπτυχθεί και να μπουν οι βάσεις για βιομηχανία στη χώρα. Έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, ειδικά για αυτή την περιοχή, επομένως η φιλοδοξία μας είναι μεγαλύτερη από το να έχουμε απλώς υπεργολαβίες σε συγκεκριμένους τομείς. Και το αξίζει, το είδα σήμερα και νομίζω θα το δω και αύριο που θα πάω και στη Φλόρινα, υπάρχουν τεχνογνωσία και καινοτομία σε διάφορους τομείς. Αλλά να ακούσουμε τις πολιτείες. Μόνο μια επιθύμηση να πω.